Θα ήθελα να σας καλωσορίσω και εσάς στο φόρουμ, το οικονομικό φόρουμ των Δελφών. Και όπως έκανα και το πρωί στο πάνελ, να το επαναλάβω και τώρα να εκφράσω και εγώ από τη δική μου την πλευρά ως moderator του συγκεκριμένου πάνελ τη συμπαράστασή μου στον λαό της Ουκρανίας που δέχεται αυτή την πολύ σκληρή εισβολή από τη Ρωσία και είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή για εκείνους αλλά όπως φαίνεται και για όλους εμάς. Και να σας καλωσορίσω λοιπόν σε αυτό το πολύ πάνελ διακεκριμένων ομιλητών που θα έχουμε την ευκαιρία να τους ακούσουμε. Για μένα θα έλεγα η πρόκληση είναι να μπορέσω να αποσπάσω την πεμπτουσία των όσων μπορούν να σας μεταφέρουν γιατί είναι όλοι τους πολύ σημαντικοί. Ήθελα να πω ότι το 2004 είχα βρεθεί στην Άνδρο που παρουσιάστηκε η πρωτομή του Μιχάλη Δερτούζου για την προσφορά του στο διαδίκτυο. Θα έλεγα ότι ήταν ίσως και η πρώτη πρωτομή παγκοσμίως για έναν άνθρωπο για τα όσα έχει προσφέρει στο διαδίκτυο και ο οποίος Μιχάλης Δερτούζος, δεν ξέρω σε πώς είναι γνωστός, πάντως είναι ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος για τις εξελίξεις στο διαδίκτυο, έτσι δεν είναι. Μεγάλος. Ήταν αυτός που οραματίστηκε πάρα πολλά πράγματα. Ένα από αυτά ήταν να δώσει την ευκαιρία στους ανθρώπους να εργάζονται εξ αποστάσεως, να εργάζονται από όπου θέλουν στο κομμάτι το ψηφιακό, πολύ περισσότερο να εργάζονται στην Ελλάδα μας που έχει όλες αυτές τις ομορφιές και όλα αυτά τα πλουσιοπάρχα ωφέλη να προσφέρει σε όποιον έρθει να μείνει σε αυτήν. Είδα αρκετούς ανθρώπους που εργάζονται πλέον στη χώρα μας εδώ στο φόρουμ των Δελφών, αλλά όπως καταλαβαίνετε και εσείς, η πληροφορική, οι τηλεπικοινωνίες είναι βασικός πυλώνας για να υλοποιηθεί ένα τέτοιο όραμα ή όποιο άλλο όραμα έχει κάποιος να υλοποιήσει στο πεδίο της ψηφιακής τεχνολογίας και της επιχειρηματικότητας και με τον χρονισμό, το πότε συμβαίνουν τα πράγματα και γιατί, να είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Είναι πάρα πολύ σημαντικοί παράγοντες που έχουν μια σημασία. Είμαι σίγουρος ότι οι πολύ σημαντικοί ομιλητές θα τα πούν πολύ καλύτερα από μένα και θα καταφέρουν να εμβαθύνουν. Καλωσορίζω λοιπόν τον κύριο Νίκο Δρανδάκη, που έχω δίπλα μου, συνδημιουργό, συνιδρυτή και CEO της Flyway, τον κύριο Νίκο Χριστοδούλου, ο οποίος είναι consulting leader στην Deloitte, τον κύριο Γιώργο Δουκίδη, καθηγητή e-business και βέβαια τον κύριο Ανδρέα Δρημιώτη, business consultant και ιδρυτή της AGT team. Ξεκινήσουμε από εσάς κύριε Δανδάκη, μιας και σας έχω δίπλα μου. Να πάμε κατευθείαν τον κύριο Δρημιώτη, πάμε να ξεκινήσουμε ανάποδα. Παρακαλώ. Ελάτε. Είναι beauty before age. Beauty before age. Πάμε. Ελάτε, κύριε. Σε εσάς, κύριε Δρανδάκη. Ελάτε. Κάνω εισαγωγική. Ναι, κάνουμε μια εισαγωγική τοποθέτηση. Okay. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω πώς να τοποθετηθώ και το topic, όπως το είδαμε έτσι, της ατζέντας, είναι λίγο ευρύ. Information technology και telcos. Είμαι σίγουρος ότι ήταν σημαντικά στοιχεία και για τις δικές σας προσπάθειες, οι οποίες ναι, ασφαλώς. Ήταν διακεκριμένες. Η απάντηση για μένα το αν μπορεί να είναι pillars στην ανάπτυξη είναι ναι και όχι. Γιατί από τη μια μεριά νομίζω ότι αν μιλάμε γενικά για πληροφορική και τηλεπικοινωνίες, αυτοί είναι κλάδοι οι οποίοι στη γενική τους μορφή είναι αρκετά αναπτυγμένοι και στην Ελλάδα. Και αυτό που χρειαζόμαστε για να δούμε νέα ανάπτυξη, νέα δημιουργία πλούτου, χρειαζόμαστε καινούργια πράγματα. Όχι γενικές ιδέες οι οποίες έχουν μια ανάπτυξη, δηλαδή τηλεπικοινωνίες και πληροφορική. Έχει μια ανάπτυξη και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Ο τρόπος να βρούμε νέες πηγές άντλησης, πώς το λένε, wealth, έτσι, πλούτου και ανάπτυξης, είναι να εστιάσουμε σε εκείνα τα κομμάτια των τέλκος και της πληροφορικής, όπως τη λέμε, που δεν μου αρέσει ο όρος, τα οποία μπορούν να φέρουν την ανάπτυξη. Εγώ θα ήθελα να μιλήσουμε περισσότερο για τεχνητή νοημοσύνη, machine learning, τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, ρομποτική. Είναι σίγουρο ότι η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση η Ελλάδα δεν μπόρεσε να ακολουθήσει το βηματισμό που υπήρχε σε άλλες χώρες. Ακριβώς. Και αυτή τη στιγμή, στο σημείο που είμαστε, αυτά στα οποία αναφέρεστε είναι οι επόμενες προκλήσεις.
Ακριβώς. Και η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος και έχω έρθει εδώ πέρα για να γκρινιάξω. Πάρα πολύ. Δηλαδή, να καλά να, και καλά μόνο. Να κάνετε, γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε. Ναι, για να φτάσουμε στο σημείο που πρώτα απ' όλα σαν Ελλάδα, σαν χώρα, αλλά και σαν Ευρώπη συνολικότερα, γιατί υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε σαν χώρα. Υπάρχουν κάποια άλλα πράγματα που δεν μπορούμε να κάνουμε σαν χώρα, αλλά πρέπει να τα κάνει η Ευρώπη συνολικά. Και σαν Ελλάδα, αλλά και σαν Ευρώπη, είμαστε πάρα πολύ πίσω από τις εξελίξεις. Δηλαδή, είχα διαβάσει για ένα συνέδριο που είχε κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολύ πρόσφατα, ένα event, στο οποίο όλοι συμφωνήσανε ότι η Ευρώπη είναι 10 χιλιόμετρα μακριά από την Αμερική και την Κίνα σχέση με τις νέες τεχνολογίες, τεχνητή νοημοσύνη, ρομποτική κλπ. Η μόνη διαφορία που είχαν ήταν αν είναι μπροστά η Αμερική ή η Κίνα. Και τελικά τίναν να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι ίσως η Ευρώπη να γίνει regulator leader, δηλαδή να γίνει ηγέτη στο κομμάτι του regulation της πληροφορικής. Που είναι πραγματικά γελίο και να το συζητάμε, αλλά τελικά η Ευρώπη δείχνει να οδηγείται εκεί πέρα, γιατί δεν δείχνει βάρος στην παραγωγή τεχνολογίας. Γιατί είναι σαν να πηγαίνουμε έναν αιώνα πίσω, στις αρχές του 20ου αιώνα, και να έχουμε μπροστά μας την πρόκληση ότι ξεκινάει η επανάσταση των αυτοκινήτων και η Ευρώπη λέει, ας αφήσουμε τους Αμερικάνους και τους Κινέζους να αναπτύξουν τη βιομηχανία των αυτοκινήτων, εμείς θα γίνουμε ηγέτες στις πινακίδες stop, που ρυθμίζουν την κίνηση στους δρόμους. Και θα γίνουμε ηγέτες εκεί. Αν δεν κάνω λάθος, τι implications μπορεί να έχει αυτό. Το Tel Aviv, το οποίο ανέπτυξε μια μέκα νεοφυών επιχειρήσεων, έχει πολύ σημαντικές επιχειρήσεις στον χώρο της αυτόνομης οδήγησης. Ναι, είναι... Τα AI startups που έχει όλο το Tel Aviv, όλο το Ισραήλ, είναι ακριβώς ίδια σε αριθμό με όλες τις Ευρώπες, συμπεριλαμβανομένες του Ηνωμένου Βασιλείου. Αν βγάλουμε τη Μεγάλη Βρετανία λόγω του Brexit, οι εταιρείες που μένουν στην Ευρώπη στον χώρο του AI είναι το 1 τέταρτο του Ισραήλ. Δεν μιλάμε για την Αμερική ή την Κίνα. Συμπώς, αυτά τα νούμερα είναι πολύ ενδεικτικά για το πόσο πίσω είμαστε σήμερα στην Ευρώπη και η Ελλάδα ακόμη περισσότερο, έτσι. Το τι πρέπει να γίνει είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Δεν μπορεί να χωρέσει τώρα σε μικρές τοποθετήσεις και να μην φάω και άλλο χρόνο. Αλλά πάντως πιστεύω ότι είμαστε πολύ. Έχουμε ακόμα πάρα πολύ δρόμο να κάνουμε. Κύριε Χριστοδούλου. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Επειδή δώσατε την πάσα στην αρχή, θέλω να πω ότι όντως αυτό το event γίνεται στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία. Εμείς προσπαθούμε να στηρίξουμε το γραφείο μας στην Ουκρανία. Επίσης, συνταχθήκαμε με πολλές άλλες εταιρείες που πλήσανε το γραφείο στη Ρωσία και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υποστηρίξουμε την ειρήνη, γιατί υποστήριξη της ειρήνης σημαίνει καταδίκη του εισβολέα. Είναι χρέος μας. Τώρα. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να ξεκινήσω και εγώ από αυτό. Δηλαδή, ένα ευχαριστώ για την πρόσκληση πρώτα απ' όλα, αλλά και η δική μου συμπαράσταση στον Ουκρανικό λαό. Στην ερώτησή σας θα απαντήσω κι εγώ και ναι και όχι. Ίσως το δω από λίγο διαφορετική οπτική γωνία. Θέλω να ξεκινήσω δίνοντάς σας κάποια δεδομένα. Δεδομένα καταρχάς Deloitte. Εμείς ξεκινήσαμε και φτιάξαμε ένα κέντρο στη Θεσσαλονίκη που δεν περιμέναμε να έχει τόσο ανάπτυξη. Η ζήτηση όμως για νέες τεχνολογίες ξεπέρασε τις προσδοκίες μας. Και μάλιστα επειδή πλέον δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε με τη ζήτηση στη Θεσσαλονίκη, ξεκινήσαμε και ανοίξαμε στην Πάτρα και κοιτάμε τώρα και την Κρήτη κτλ. Άρα υπάρχει κάτι μάλλον στον τρόπο ή στο DNA του Έλληνα κτλ. Το οποίο αυτή τη στιγμή στην αγορά εργασίας και όταν συνδυάσεις, δηλαδή συνδυάσεις και το κόστος και το value που παίρνει, μάλλον έχει μεγάλη ζήτηση στην Ευρώπη. Άρα αυτό για μένα είναι ένα. Θα διαλευκάνουμε το μύθο τώρα ότι πολυμηχανού Έλληνα. Είναι ένα ενδιαφέρον. Όχι, και μιλώντας και με πελάτες. Έχει ενδιαφέρον, έχει εξαιρετικό. Και μιλώντας και με πελάτες, σου λέει ότι ας πούμε Ινδοί είναι εκατομμύρια. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Άρα η Ελλάδα έχει κάποιους ποιοτικούς ανθρώπους και ποιοτικούς επιστήμονες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Άρα ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι βλέπουμε μια τάση ότι έχει αρχίσει και γίνεται τρέντ αυτό. Δηλαδή, μας προσέγγισε τώρα μια εταιρεία, μια ασφαλιστική μεγάλη εταιρεία, που δεν έχει παρουσία στην Ελλάδα. Δεν έχει, δεν υπάρχει, δεν την ξέρουμε στην Ελλάδα. Και λέει: θέλω να κάνω ένα hub στην Ευρώπη και αποφάσισα να το κάνω στη Θεσσαλονίκη. Και ελάτε να μας βοηθήσετε. Είδα και την Pfizer, λέει, που το κάνει, θα το κάνω κι εγώ. Άρα, αμέσως έχει αρχίσει και δημιουργείται μια τάση. Μια τάση ζήτησης. Απ' την άλλη πλευρά, βλέπουμε και μια τάση επενδύσεων. Έτσι, είτε είναι η Microsoft αυτή, είτε είναι κάποιοι άλλοι, οι οποίοι φτιάχνουν μεγάλα κέντρα, άρα φτιάχνουν τις λεωφόρους του μέλλοντος και κοιτάζουμε και για οπτικές ίνες. Άρα, πραγματικά, δημιουργείται και μια τάση γύρω από το επενδυτικό, θα έλεγα, χώρο. Πολύ μακριά από αυτά που γίνονται σε κάποιες χώρες από το Ισραήλ και συμφωνώ απόλυτα, ας πούμε, με τον κύριο Δανδράκη. Άρα, και αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο. Και το ερώτημα είναι,
Να πω και κάποια στοιχεία της μελέτης που κάνω, μια μελέτη για το ΣΕΠΕ, για το Σύνδεσμο Εταιριών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Και βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή ο κλάδος είναι περίπου στο 3,8 με 4% του ΑΕΠ της χώρας. Άρα είναι ένας κλάδος που αν τον δεις από μόνο του δεν είναι τεράστιος. Όμως αν δεις και το έμεσο impact το οποίο έχει σε άλλους κλάδους της οικονομίας, και επειδή στη μελέτη το υπολογίσαμε, αυτό το impact βγαίνει ότι μπορεί να συντηρήσει ένα ΑΕΠ πάνω από 10%. Άρα αμέσως τον φέρνει να είναι ένας από τους σημαντικούς κλάδους στην Ελλάδα. Σωστά. Να πω και ένα τελευταίο στοιχείο για να δώσω, το οποίο αφορά τους επιστήμονες που έχουμε και τον αριθμό των επιστημόνων, και πιθανά να δώσω την πάσα και στον κύριο Δουκίδη. Κοιτώντας τώρα πώς είναι οι επιστήμονες πληροφορικής που βγαίνουν από τα πανεπιστήμια, αν δεν κάνω λάθος, μετριούνται γύρω στις 3.000 το χρόνο. Μόνο εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε 300 openings, 300 ανοίγματα. Άρα υπάρχει λοιπόν ένα imbalance ανάμεσα στην προσφορά και στη ζήτηση. Στο STEM δεν ξέρω τα στοιχεία. Κάτι το οποίο λογικά δεν θα ήταν έτσι, αλλά αποτυπώνεται όμως. Ναι, στο STEM, δηλαδή στους αποφύτους STEM δεν ξέρω πώς είναι τα νούμερα, αλλά ξέρω ότι είμαστε 16 στους 27. Άρα υπάρχει, δηλαδή αν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια βιομηχανία, πρέπει να δούμε λίγο και την αναδιοργάνωση του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Και το πόσους μουσιολόγους βγάζουμε και το πόσους θεολόγους βγάζουμε. Και αν πρέπει, αν οι άνθρωποι θέλουν να γίνουν μουσιολόγοι και θεολόγοι, ναι. Αν όμως γίνονται απλά και μόνο γιατί υπάρχουν ανοιχτές θέσεις, οι θέσεις στα πανεπιστήμια, μάλλον είναι λάθος μοντέλο. Και το σταματάω εδώ για να. Γιατί θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας ότι πιθανότατα η ονομασία της συζήτησής μας σήμερα να ήταν αυτή. Ναι. Ότι η εκπαίδευση ως πυλώνας ανάπτυξης στο πεδίο των νέων τεχνολογιών. Κύριε Δουκίδη. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Συμφωνώ με τον Νίκο και Νίκο για το θέμα της Ουκρανίας. Θα είμαι λίγο συμπληρωματικός σε αυτά που είπαν. Για μένα ανάπτυξη σημαίνει ανταγωνιστικότητα, σημαίνει εξαγωγές, σημαίνει θέσεις εργασίας, νέα επιχειρηματικότητα και επενδύσεις. Και νομίζω ότι θίχτηκαν ήδη τα θέματα και θα συμπληρώσω μερικά. Πάμε στο ανθρώπινο δυναμικό. Αυτή τη στιγμή, από τα 23 τμήματα πληροφορικής της χώρας, ευρύτερα, βγαίνουν 2.200 απόφοιτοι κάθε χρόνο. Η αγορά ζητάει 4.000. Άρα το ζητούμενο είναι πώς πας να καλύψεις τη ζήτηση και μετά πώς να γίνεις και ένα κέντρο ευρύτερο για την Ευρώπη. Έχουν αυτή τη στιγμή δημιουργηθεί ή είναι σε εξέλιξη 17 τμήματα, άρα θα έχουμε 40 τμήματα. Συν 120 μεταπτυχιακά που έχουμε στο χώρο, νομίζω σε περίπου 2,5 με 3 χρόνια θα έχουμε ένα output 5.000 αποφύτων σε αυτό το χώρο. Οι 5.000 απόφοιτοι θα μας βάλουν μέσα στην top 15 της Ευρώπης. Αλλά μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο. Έχουμε αυτή τη στιγμή αρκετές δεκάδες χιλιάδες STEM ανέργους, που αν μπουν σε μια διαδικασία bootcamp, και μπορώ να εξηγήσω τι σημαίνει αυτό, έτσι ώστε το κάνει η Γαλλία, το κάνει η Αμερική και άλλες χώρες, που σημαίνει ότι σε πολύ γρήγορο διάστημα παίρνεις έναν μαθηματικό που ξέρει αλγόριθμους και τον κάνεις προγραμματιστή, τότε μπορούμε να προσθέσουμε άλλους 5.000 το χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι εάν βγει η Ελλάδα και πει ότι έχω ετησίως 10.000 απόφοιτους πληροφορικής, είμαστε μέσα στις top 6 χώρες στην Ευρώπη. Προσέξτε τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι έχεις μια άλλη Ελλάδα. Έχεις μια άλλη Ελλάδα. Δηλαδή, λαμβάνοντας υπόψη και το πρόβλημα που έχει η Ουκρανία, γιατί ξέρετε η Ουκρανία μετά τη Ρουμανία, τα ξέρετε πολύ καλά, ήταν το hub των εταιριών. Λαμβάνοντας ότι η Ουκρανία θα χρειαστεί τουλάχιστον 5 χρόνια να επανέλθει, έχουμε ένα time window που μπορούμε σαν χώρα να είμαστε εκεί. Απλώς θέλει λίγο συνεργασία, γιατί δεν είναι μόνο θέμα Υπουργείου Παιδείας, είναι θέμα Υπουργείου Απασχόλησης, είναι θέμα Υπουργείου Ανάπτυξης, ΜΕΣΠΑ κλπ. Πάμε τώρα στο κομμάτι αυτό που ανέφερε ο Νίκος πριν όσον αφορά τις εταιρείες πληροφορικής. Εξαγωγές. Η μελέτη που έχουν κάνει σημαντική λέει ότι ο κλάδος της πληροφορικής στην Ελλάδα με τα τέλκος είναι 5 με 6 δισεκατομμύρια. Λες, ωραία. Όταν όμως συγκριθούμε με Πορτογαλία και Ουγγαρία, αυτές οι χώρες έχουν 9 δις. Άρα πώς παρόμοιες χώρες έχουν ένα gap 2 με 3 δις. Το gap είναι γιατί δεν εξάγουμε τεχνολογία. Άρα έχουμε έναν κλάδο δυναμικό, ο οποίος όμως βλέπει εσωτερικά. Βέβαια, όταν δούμε τις 150 startups που έχουν χρηματοδοτεί από το Ecofund κλπ, εκεί βλέπουμε ότι περίπου το 80% είναι εξαγωγικές. Άρα, παρότι έχουμε έναν εσωστρεφή κλάδο,
Εγώ είμαι λίγο πιο αισιόδοξος στο μέλλον ότι θα γίνουμε μία Ουγγαρία ή μία, ας το πούμε, χώρα παρόμοια σε αυτό. Εκεί υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχουν χώρες όπως τη Βουλγαρία, όπου εκεί το εξαγωγικό μοντέλο της πληροφορικής είναι το λεγόμενο IT outsourcing. Στη Βουλγαρία υπάρχουν 300 εταιρείες που προσφέρουν IT outsourcing υπηρεσίες συνολικής αξίας 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Εμείς στην Ελλάδα αυτός ο κλάδος είναι γύρω στα 250 εκατομμύρια με maximum 7 εταιρείες. Δεν θα μπορούσαμε αξιοποιώντας αυτό το ανθρώπινο δυναμικό να κάνουμε κι εμείς. Άρα εκεί υπάρχει ένα θέμα. Και πάω τώρα στις επενδύσεις. Δηλαδή πώς προσελκύεις επενδύσεις. Ζούμε τα τελευταία 1-2 χρόνια κάτι εξαιρετικό για τη χώρα μας. Ναι, μεγάλες εταιρείες να έρχονται στη χώρα να επενδύσουν. Για να έρθει κάποιος, όπως ανέφερε και ο Νίκος, πρέπει να τους πεις τι ανθρώπινο δυναμικό έχεις. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε μόνο Αττική και Θεσσαλονίκη. Απαραίτητα τυχαίνει να είμαι και στην Εθνική Αρχή Ανώτης Εκπαίδευσης. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε εντοπίσει άλλους 7 χώρους στην Ελλάδα. Η Πάτρα, που αυτή τη στιγμή μεγαλώνει, τα Γιάννενα, για όσους πρέπει να ξέρετε, και στην ουσία όλο αυτό βασίζεται σε ένα τμήμα πληροφορικής με 70 αποφύτους το χρόνο, για να καταλάβετε. Η Σάμος πριν 10 χρόνια είχε το κορυφαίο τμήμα στην Ευρώπη σε cyber security, για σκεφτείτε, διεθνές αεροδρόμιο, ένα όμορφο νησί, τι μπορείς να κάνεις, πέρα την Κρήτη. Άρα νομίζω πρέπει να μάθουμε λίγο από το πείραμα της Θεσσαλονίκης και της Αττικής και να δούμε πώς στην ουσία βγαίνει έξω η Ελλάδα και λέει ότι κοιτάξτε, έχω ανθρώπινο δυναμικό, το έχει κάνει η Ρουμανία, το έχει κάνει η Βουλγαρία. Δεν πάμε να... Δηλαδή οι χώρες αυτές όταν βγαίνει έξω ο Πρωθυπουργός, στην ουσία βγαίνουν και μαζί τα πανεπιστήμια και λένε ότι κοιτάξτε στην Τιμισουάρα, όταν θα έρθει κάποιος και δεν μιλάμε science fiction, μιλάμε πραγματικότητα. Έχουμε τόσους μηχανικούς, τόσους πληροφορικούς, τόσους AI, τόσους αυτού. Και οι διεθνείς εταιρείες βλέπουν και λένε «Α, θα πάμε τη Μισουάρα, δεν θα πάμε Καβάλα» κλπ. Και το τελευταίο θέμα είναι η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Και θα κλείσω. Δηλαδή, πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις τεχνολογίες έτσι ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικές ελληνικές επιχειρήσεις. Εκεί είχαμε το κλασικό ΕΣΠΑ, το οποίο καταλαβαίνω ότι συνεχίζεται στο ίδιο μοτίβο. Δεν είμαι και τόσο θετικός, θα κρινιάξω λίγο γιατί τα ΕΣΠΑ είναι generic και σε όλα. Θα πρέπει να δούμε λίγο πιο vertical πράγματα. Δηλαδή υπάρχουν τρεις τομείς που η Ελλάδα είναι μπροστά. Αγροδιατροφή, τουρισμός, ναυτιλία. Θα μπορούσαμε εκεί η χώρα μας να είναι ένα hub διεθνής τεχνολογίας. Και επίσης δεν αρκούν μόνο τα ΕΣΠΑ. Δηλαδή μπορεί να κάνεις μεταρρύθμιση και θα τελειώσω εδώ με την ηλεκτρονική τιμολόγηση π.χ. όπου στην ουσία είναι μια απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών που λέει ότι από 1η-1η του 2024 η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα είναι υποχρεωτική. Το έκανε η Ιταλία και το κάνει τώρα η Πορτογαλία. Όχι το My Data, ηλεκτρονική τιμολόγηση, B2B και B2G. Αυτό ξέρετε σημαίνει. 1,2 δις savings για τις ελληνικές εταιρείες και αύξηση του ΦΠΑ κατά 2 δις. Λόγω πάταξης φοροδιαφυγής. Άρα, με μία υπουργική απόφαση 5 γραμμών, που βέβαια θέλει πολύ μεταρρύθμιση από πίσω, είναι ένα project που το τρέχει τώρα ο κύριος Σκυλακάκης, άρα δεν μιλάμε στον αέρα, μιλάμε πράγματα που έρχονται, μπορείς να κάνεις πράγματα τα οποία 10 ΕΣΠΑ δεν μπορούν να σου κάνουν. Άρα, μήπως πρέπει να δούμε λίγο και τις μεταρρυθμίσεις που μπορεί να βοηθήσουν μέσω της τεχνολογίας την ανταγωνιστικότητα. Άρα, είπα κάποια πράγματα, ήμουν λίγο γκρινιάρης, αλλά προς το θετικό. Προς το θετικό. Λίγη γκρίνια, και συμπληρώνοντας λίγο αυτά που είπαν οι δύο πρώτοι. Κύριε Δρυμιώτη, ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ και εγώ τη συμπαράστασή μου στην Ουκρανία. Και γράφοντας το σκονάκι μου αυτό για να μπορέσω να μιλήσω μαζί, θυμήθηκα ένα πολύ ωραίο ανέκδοτο και είπα να το μοιραστώ μαζί σας για να χαλαρώσω και λίγο. Είναι δύο γεροντάκια. Στην ηλικία μου έχουν κάνει το check-up τους. Ποια είναι η ηλικία? 82 είμαι. Λοιπόν, έχουν κάνει το check-up τους. Του λέει ο γιατρός, καλά είστε, μόνο πρέπει να γράφετε αυτά γιατί θα τα ξεχνάτε. Γυρίζουν στο σπίτι, λέει σε μια στιγμή η γυναίκα, πάω στην κουζίνα. Του λέει ο άντρας, φέρε μου, του λέει, και λίγο παγωτό. Αλλά γράφτε να μην το ξεχάσεις. Το θυμάμαι, παγωτό θέλεις. Βάλει όμως και δύο φράουλες από πάνω, αλλά γράφτε να μην το ξεχάσεις.
Πρέπει να θες παγωτό με δύο φράουλες. Βάρτε να με, γράφτε να μην το ξεχάσει. Ναι, αλλά θέλω και λίγη σαντιγή. Γράφτε να μην το ξεχάσει. Τι να το γράψει, θες παγωτό με φράουλες και σαντιγή, το θυμάμαι. Πάει λοιπόν στην κουζίνα και σε λίγη ώρα του φέρνει δύο αυγά μάτια. Δεν στο είπα να το γράψει. Πού είναι οι πατάτες. Λοιπόν, και εγώ τα έγραψα για να μην τα ξεχάσω. Λοιπόν. Και εμείς τα γράψαμε. Αυτά που είπαν όλα, λίγο πολύ είναι αλήθεια. Ελάτε όμως να δούμε κάπως αλλιώτικα την κλίμακα. Οι πέντε πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο, οι τέσσερις εξ αυτών, έχουν σχέση με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες. Ο Ζούκεμπερκ, ο Bill Gates, ο Amazon, ο Τέσλα και ο πέμπτος άνθρωπος είναι ο... Ο Ζάρα. Όχι, όχι. Ο πέμπτος είναι ο Αρνό που ασχολείται με πολυτέλεια. Αυτοί είναι οι πέντε πιο πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο. Τι μας δει αυτό το πράγμα. Το ότι σήμερα πλέον ο πλούτος δημιουργείται από αυτές τις δύο τεχνολογίες, πληροφορική και τηλεπικοινωνία. Γιατί. Γιατί εάν έχεις μια ιδέα, εδώ είναι το θέμα, υπάρχουν οι δυνάμεις να την εξαπλώσεις. Δηλαδή το Facebook έχει φτάσει να έχει δισεκατομμύρια χρήστες κάθε μέρα, αλλά χωρίς τις τηλεπικοινωνίες δεν θα μπορούσε ποτέ να τις είχε. Άρα το μόνο που χρειάζεται πλέον εδώ είναι μια καλή ιδέα. Δεν χρειάζεται παλιά υποδομές για να φτιάξεις πλούτο. Παλιά για να φτιάξεις πλούτο έπρεπε ή να βρεις πετρέλαιο ή να βρεις κάτι, μια εφεύρεση ουσιαστική, χρειαζόντουσαν τεράστια κεφάλαια. Και για να μην νομίζετε ότι αυτό αφορά τους πολύ πλουσίους, να κατέβουμε μια κλίμακα πολύ πιο χαμηλά. Η τεχνολογία έχει βοηθήσει πάρα πολύ και τους φτωχούς, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Στο Κονγκό, παλιά οι γυναίκες ψαρεύανε, πηγαίνουν τα ψάρια τους στην αγορά και αν δεν υπήρχε αγοραστής, έχει καλώς. Αν δεν, τα πουλάγανε. Αν δεν υπήρχε, τα ψάρια σαπίζανε, τα πετάγανε. Σήμερα τα ψαρεύουν, τα αφήνουν στο αγκίστρι, μέσα στον ποταμό. Παίρνουν τηλέφωνο την αγορά και λένε, έχω αυτό το ψάρι, έχω αυτό το... Και όταν βρεθεί ο αγοραστής, στέλνουν το ψάρι. Είναι ωφελημένοι οι ψαράδες, ωφελημένος ο πελάτης, γιατί παίρνει πάντα φρέσκο ψάρι, ωφελημένο το περιβάλλον, γιατί δεν γίνεται υπεραλίευση. Είναι όλοι ωφελημένοι. Πάρτε ένα άλλο παράδειγμα που έχει σχέση με τις τηλεπικοινωνίες. Η Εμπέσα, η οποία φτιάχτηκε στις αρχές του 2000 από τη Vodafone, εξυπηρετεί, να και γιατί χρειάζεται το σκονάκι, εξυπηρετεί 51 εκατομμύρια πελάτες σε 7 χώρες της Αφρικής, όπου δεν υπάρχουν τράπεζες. Σκεφτείτε αυτό το πράγμα, δηλαδή να μπορεί ο άλλος, ο οποίος είναι unbanked, δηλαδή δεν έχει καν λογαριασμό, να μπορεί να μεταφέρει λεφτά από το ένα σημείο στο άλλο. Κάνει, για την ακρίβεια, κάνει 314 δισεκατομμύρια συναλλαγές στον χρόνο. Αυτά τα πράγματα είναι πρωτοφανή. Μου λέγε πριν από μερικά χρόνια ο πρόεδρος της Western Union ότι όταν πηγαίνει στην Ινδία σε απομονωμένα χωριά, ότι του φιλάνε τα χέρια οι γυναίκες, γιατί λέει, μας φέρνεις τα λεφτά που μας θέλουν τα παιδιά μας από το εξωτερικό που είναι και δεν έχουμε άλλο τρόπο να τα πάρουμε. Αυτά είναι εφαρμογές οι οποίες μόνο χάρη στην τεχνολογία γίνανε. Και όλα αυτά δημιουργούν πλούτο. Αλλά πάμε και στην Ελλάδα τώρα. Πρόσφατα πουλήθηκε η Viva. 1,5 δις. Μια καλή ιδέα είχε ο Καρόνης. Την εκμεταλλεύτηκε, την έκανε, έβαλε λεφτά, βρήκε επενδυτές και δημιούργησε μια πολύ καλή ιδέα. Ο Δραντάκης πούλησε και αυτό στη δικιά του εταιρεία. Σωστά. Εμείς είμαστε οι πρώτοι που πουλήσαμε την Δέλτα Πληροφορική σε Αμερικάνικη εταιρεία το 2004. 240 εκατομμύρια. Δηλαδή, έχουμε τη μαγιά για να φτιάξουμε αυτά τα πράγματα σε αυτή τη χώρα. Η πληροφορική ταιριάζει στον Έλληνα. Πού είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα το ανάφεραν όλοι, ανεξαιρέτως. Έχουμε ευνουχίσει την νεολαία.
με το να έχουμε σχολές θεατρολογίας και ιστορίας και ραντήρα, δημιουργούμε εν δυνάμει δημοσίους υπαλλήλους και όχι εν δυνάμει εκατομμυριούχους. Εμείς τι θέλουμε να δημιουργήσουμε? Εν δυνάμει εκατομμυριούχους. Δεν έχει νόημα. Η χθεσινή καθημερινή, αν μην νομίζετε ότι μιλάω, είχε άρθρο του Απόστολου Λακασά. Έχουμε 430 τμήματα πανεπιστημιακά σε όλη την Ελλάδα. Τα περισσότερα δημιουργηθήκανε από καθαρά λόγους, αν θέλετε, εξωεκπαιδευτικούς. Δηλαδή, δεν έχει ταιριάξει, τα αναφέραν όλοι ανεξαιρέτως και οι τρεις ομιλητές, δεν έχουμε ταιριάξει τη ζήτηση. Ο Νίκος ο Χριστοδούλου είπε ότι έχει ανάγκη από 300 ανθρώπους. Πριν από λίγο καιρό τα ίδια είχε πει η Αξέντια. Έχω ανάγκη από 300 ανθρώπους. Αντί λοιπόν να βγάζουμε εμείς υποψήφιους δημόσιους υπαλλήλους, πρέπει να βγάζουμε υποψήφιους εκατομμυριούχους. Δεν το κάνουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και είναι μια χώρα την οποία, ειλικρινά σου το λέω, ίσως είμαι ο πιο παλιός και ο πιο άνθρωπος που υποφέρει πολύ περισσότερο, διότι έχουμε όλα τα χέρια, έχω δουλέψει με όλους τους φυλές της γης. Ο Έλληνας είναι εύστροφος. Του λες 5, καταλαβαίνει 10 και σου φτιάχνει 15. Καμιά φορά αυτό είναι και το πρόβλημα μας. Ο Γερμανός του λες 10, καταλαβαίνει 5 και σου φτιάχνει 1. Λοιπόν, θέλουμε αυτό το πράγμα να το εκμεταλλευτούμε και δυστυχώς δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί. Θα μπορούσαμε να είχαμε φτιάξει εμείς τη Silicon Valley στην Κρήτη. Η κριτική διατροφή, καλοκαίρι, 10 μήνες το χρόνο να τους δώσουμε και κίνητρα, θα ερχόντουσαν τρέχοντας οι άνθρωποι να δουλεύουν εδώ πέρα. Και θα φτιάχναμε του κόσμου. Software είναι πλέον το πράγμα. Δεν χρειάζονται υποδομές, δεν χρειάζεται να φτιάχνουμε εργοστάσια με chip. Χρειάζονται ιδέες και άνθρωποι να τις υλοποιήσουν. Αυτό είναι που έχει ανάγκη. Και μακάρι να βρεθούν οι νέοι πλέον οι οποίοι να τα... Έκανα κατάχρηση του. Κύριε Δρυμιώτη, ευχαριστούμε πολύ για την πολύ γλαφυρή τοποθέτησή σας. Θα μου επιτρέψετε να αντιστρέψω τώρα τη σειρά, να ξεκινήσω να σας κάνω σε αυτά τα 10 λεπτά που έχουν απομείνει, να θέσω μία ερώτηση στον καθένα σας. Μας περιγράψατε όλα αυτά με τον τόσο ζωντανό τρόπο. Εάν θα αλλάζατε κάτι προς το μονοπάτι για να χτίσουμε νέους εκατομμυριούχους, γιατί αυτό, όπως λέτε και εσείς, είναι το ζητούμενο. Τι θα αλλάζατε, τι πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει? Κοιτάξτε να δείτε, η Αμερική όταν έκανε το BBB, ο πρώτος Sputnik, το πρώτο πράγμα που άλλαξε ήταν την εκπαίδευση της. Εάν αναζητήσετε στο Google, θα δείτε ότι είναι το Education Act. Έδιωξε όλους τους παλιούς καθηγητές, έφερε τριαντάριδες, φρέσκα μυαλά και ξανά φτιάξε το εκπαιδευτικό της σύστημα από την αρχή. Εκεί πάσχουμε. Πρέπει να αλλάξουμε και εδώ έχουμε και σημαντικούς, έχουμε σημαντικούς και ανθρώπους που πιστεύω ότι συμφωνούν. Για μένα αυτό είναι το θεμελιώδες. Και το ανέφερε, αν δεν απατώμε, και ο φίλος μου ο Γιώργος ο Δουκίδης. Η Βουλγαρία κάνει 2 δις από outsourcing services. Αυτό το πράγμα, η Δέλτα Πληροφορική outsourcing services παρήχε στην Ελλάδα. Έκανε 100 εκατομμύρια τζίρο. Δεν είναι πρόσφατα. Η Coca-Cola Ελλάς, κάνει outsourcing τις services στη Βουλγαρία. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό το πράγμα. Η Coca-Cola Ελλάς, όλο το δίκτυο της τρέχει από τη Βουλγαρία. Λοιπόν, είναι outsourcing από εκεί. Είναι πράγματα που θα μπορούσαμε να τα έχουμε κάνει εμείς και δυστυχώς δεν τα κάνουμε, για να μην κάνω και κατάχρηση του. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Δουκίδη, υπάρχει ένα πεδίο, δεν ξέρω, φαντάζομαι θα θέλετε να συμπληρώσετε κάτι. Συμπληρώστε εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω, είναι πόσο εύκολο είναι όταν αναζητούμε μονόκερους να έχουμε συνεργασίες. Όταν ψάχνουμε για την μία ιδέα, για τον έναν άνθρωπο, για το χρυσό μαλλοδέρας, για το χρυσό δαχτυλίδι, πόσο εύκολο είναι να χτίσουμε συνεργασίες καινοτομίας, οι οποίες μπορεί να είναι δύσκολο να δημιουργηθούν, εντούτοις είναι απαραίτητες για τις υποδομές ένα κράτος και για τη συνολική του ανάπτυξη. Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μια είδηση που πέρασε στα ψηλά των εφημερίδων, που αν ήμασταν σε άλλη χώρα, μάλλον θα ήταν πρωτοσέλιδο. Το Science Agora.
τέσσερα κορυφαία ελληνικά ιδρύματα, το Μετσόβιο, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο Δημόκλητος και το EPCI, που προσέξτε, αυτά τα τέσσερα μαζί στην ουσία είναι νούμερο 8 στην Ευρώπη σαν ερευνητική δυναμικότητα. Προσέξτε τι έγινε. Ινστιτούτα τα οποία δεν μιλούσαν μεταξύ τους, συνενώθηκαν, γιατί έφτασε πλέον η εποχή που πλέον πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις. Το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε στη χώρα μας είναι οι καλές ιδέες που μπορεί να έχουν βάθος. Άρα, πώς η έρευνα μετουσιώνεται και γίνεται προϊόν ή υπηρεσία. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται σε αυτό το τομέα. Η Ελλάδα είναι η ένατη χώρα στην Ευρώπη όσον αφορά τη συμμετοχή μας σε ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα. Είμαστε στο επίπεδο της Φιλανδίας. Όμως, η Φιλανδία έχει ετησίως 50 φορές περισσότερες αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας από ότι η χώρα μας. Άρα, παρότι έχουμε ερευνητικό δυναμικό, είμαστε πάρα πολύ πίσω στην αξιοποίηση. Άρα, αυτά τα συνεργατικά σχήματα, εγώ θεωρώ ότι σίγουρα θα βάλουν ένα λιθαράκι, γιατί εμείς έχουμε καταγράψει περίπου 150 ερευνητικά εργαστήρια της χώρας μας, που είναι κορυφαία στον κόσμο. Τα οποία δεν τα γνωρίζει ο κόσμος. Δηλαδή, όταν σηκώνεται ο διευθυντής του εργαστηρίου, ο καθηγητής και μιλάει παγκοσμίως, όλοι τον ακούνε. Άρα το θέμα είναι πώς θα πείσεις αυτούς τους ανθρώπους ότι δεν χρειάζεται αυτοί να γίνουν επιχειρηματίες, αλλά κάποιος, σαν τον κύριο Δρανδάκη, θα μπορούσε σε συνεργασία μαζί τους να πάρει την ιδέα και αυτή να είναι ο Chief Technology Officer. Δεν χρειάζεται να είναι ο επιχειρηματίας. Άρα εγώ πιστεύω ότι εκεί χρειάζεται λίγο περισσότερο η δουλειά και αυτά τα συνεργασιακά σχήματα όπως το Agora, γιατί θα ανακοινωθούν άλλα δύο. Και είναι πολύ καλό αυτό, δηλαδή θα δημιουργηθεί πλέον ένας ανταγωνισμός που πλέον αντί να έχουμε πολλούς μικρούς, θα έχουμε 4-5 πολύ μεγάλους, οι οποίοι θα έχουν και μια πολύ σημαντική παρουσία στην Ευρώπη. Άρα, εγώ σε αυτό το κομμάτι, παρότι είμαστε πολύ πίσω, θεωρώ ότι κάπου έφτασε ο χρόνος και τα πράγματα θα αρχίζουν να αλλάζουν. Και τελειώνοντας, μου έλεγε ένα fund από το EQ Fund, που είναι στο early stage, από τις 23 εταιρείες που επένδυσε, οι 7 είναι spin-offs ελληνικών πανεπιστημίων. Δηλαδή το 30%, αν αυτό το λέγαμε πριν 3 χρόνια, θα γελούσαμε. Δεν θα το πιστεύαμε ότι γίνεται. Άρα το θέμα είναι πώς το μεγαλώνουμε αυτό. Θυμήστε μου μετά να σας δω για τα άλλα δύο project που ετοιμάζονται, ούτως ώστε να το δημοσιεύσουμε πρώτη στο EarthNewsGR, το οποίο και εκπροσωπώ εγώ εδώ σε αυτή τη συζήτηση. Κύριε Χριστοδούλου, στη συζήτηση που κάναμε αναφέρθηκε η Θεσσαλονίκη και η προοπτική της να γίνει κέντρο καινοτομίας. Νομίζω ότι ο κύριος Δρυμιώτης αναφέρθηκε και στην Κρήτη και πραγματικά και η Κρήτη είναι ένα νησί που θα μπορούσε να αποτελέσει πόλο τεχνολογίας στη Μεσόγειο. Αυτό το όραμα του Μιχάλη Δερτούσου, όπως ξεκινήσαμε να μιλάμε, τι του λείπει, τι λείπει για να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα? Επειδή ακούστηκαν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, τα σημείωσα να μην ξεχάσω τις πατάτες. Ωραία. Κοιτάξτε, η εκπαίδευση είναι βασικό. Η εκπαίδευση όμως, όπως και τώρα τη βάζουμε στα σχολεία από το δημοτικό PC και computer κτλ., είναι σημαντικά αυτά να γίνονται. Όμως αυτό μέχρι να οριμάσει θα πάρει χρόνια. Χρειάζονται λοιπόν, για να μην χάσουμε για το επόμενο κύμα, πρέπει να έχουμε και κάποιες ενέργειες, οι οποίες πρέπει να είναι πιο άμεσες. Έτσι. Και εδώ έχω όχι μια διαφωνία, έχω μια απορία σε σχέση με αυτό που είπε ο κ. Δουκίδης, γιατί ακριβώς επειδή δεν βρίσκουμε ανθρώπους πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, αναγκαζόμαστε και κάνουμε bootcamp. Και τα bootcamp δεν είναι μόνο σε STEM, τα έχουμε ανοίξει λίγο και σε φιλοσοφικής και όπου μπορούμε. Παρόλα αυτά, ακόμα και έτσι, δεν φτάνουμε την κρίσιμη μάζα που απαιτείται σήμερα για να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες. Άρα, νομίζω ότι πρέπει, αν όντως θέλουμε να είναι ένας πυλώνας ανάπτυξης, πρέπει να γίνουν άμεσα και κάποιες πολύ πιο σωστές, μάλλον θα έλεγα πολύ σημαντικές ενέργειες. Έγιναν κάποιες, όπως κάποια κίνητρα που δόθηκαν φορολογικά κτλ., αλλά πρέπει να γίνουν και άλλες. Και κλείνω λέγοντας, να σας πω, επειδή κάναμε μια μελέτη για την Αστυπάλαια, στη λογική που έλεγε ο κ. Δρυμιώτης, δηλαδή να πάρουμε ένα νησί και να δούμε αυτό πώς θα μπορούσε να αλλάξει και τι χρειάζονταν. Για να προσελκύσει και κόσμο και digital nomads να δουλεύουν από εκεί. Σωστά. Και ζήτησαν τρία πράγματα οι άνθρωποι. Να μπορούν να πηγαίνουν εύκολα, δηλαδή να υπάρχουν μεταφορές, χειμώνα-καλοκαίρι, να έχουν πρόσβαση σε υγεία,
που δεν πολλοί έχουν και να έχουν και πρόσβαση σε παιδεία. Αν μπορούσαμε κάπως αυτά τα πράγματα να τα κάνουμε γρήγορα, θα μπορούσαμε να καλύψουμε το κενό των Ελλήνων επιστημόνων που δεν υπάρχουν από ανθρώπους που θα έρθουν από όλη την Ευρώπη για να υποστηρίξουν αυτό το εγχείρημα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευρώ. Κύριε Δραδάκη, ο λόγος εσάς, εσείς θα κλείσετε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Τα έχετε κάνει όλα, έχετε περάσει από όλα τα στάδια ενός... Όχι όλα ακόμα, έχετε δίκιο. Έχετε περάσει όμως από τα σημαντικά στάδια ενός καινοτόμου επιχειρηματία. Ποιο ήταν το γαμώτο? Ρε εσύ, γιατί αυτό το πράγμα να μην το έχω τη στιγμή που το χρειάζομαι? Ποιο ήταν αυτό που σας έλειπε και θα σας έδινε δύναμη την κατάλληλη στιγμή? Και το έχει ανάγκη κάθε καινοτόμος επιχειρηματίας που θέλει να ξεκινήσει. Αυτό που μου έλειπε. Ναι. Για να μπορέσετε να προχωρήσετε με μεγαλύτερη δύναμη. Δεν μου έλειπε κάτι. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι το έκανα γιατί ήθελα να είμαι επιχειρηματίας. Πάντα ήθελα να είμαι αυτό. Και αυτό είναι κάτι που το έχεις ή δεν το έχεις. Δεν υπάρχει κάποια σπίθα η οποία ξαφνικά σου ανάβει με τυχαίο τρόπο. Ήθελα κάτι να κάνω. Ψαχνόμουν, όπως είχα κάνει και στο παρελθόν. Έκανα και τώρα. Έψαχνα να βρω ένα πρόβλημα το οποίο αναζητούσε μια λύση και βρήκα μια λύση και ήθελα να την κάνω γιατί έτσι μου αρέσει, όπως και τώρα πάλι ξεκινάω κάτι καινούργιο, πάλι με την ίδια έννοια. Αλλά τα προβλήματα που συζητάμε εδώ πέρα είναι πολύ σημαντικά γιατί και έχουμε συμφωνία νομίζω όλο το πάνω στο θέμα της εκπαίδευσης και σημασία του. Όλες οι κυβερνήσεις και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη φωνάζουν καθημερινά ότι στηρίζουμε την ανάγκη του να στηριχθεί η τεχνολογία, η ανάπτυξή της, και η επιχειρηματικότητα τεχνολογική κλπ. Αλλά καταλαβαίνουν τη στήριξη όλου αυτού του πράγματος κυρίως ως μια επιδοματική πολιτική. Γιατί αυτό ξέρουν να κάνουν πάντα. Δηλαδή, ρίχνουμε λεφτά για άμεσες αποδόσεις, τα ΕΣΠΑ που λέγαμε τώρα και πολλά άλλα. Κατά κανόνα, αυτό είναι πρώτα απ' όλα κατά τη γνώμη μου είναι λάθος, γιατί όταν δίνεις λεφτά στον επιχειρηματία, του κάνεις κακό. Δεν θέλω να το εκτεθώ σε αυτό, είναι μεγάλη κουβέντα, αλλά εγώ πιστεύω ότι οι επιχειρηματίες δεν έχουν ανάγκη από λεφτά, από επενδύσεις, από κρατικούς φορείς. Και αυτό είναι και ο λόγος που η Ευρώπη, παρόλο που επενδύει μαζικά, μέσω επιδοτήσεων, ποτέ δεν κατάφερε να γίνει Αμερική ή Ισραήλ. Αλλά θα μπορούσε η Ευρώπη, και μπορώ να μιλήσω και την Ελλάδα πιο συγκεκριμένα, ένα μεγάλο μέρος αυτών των χρημάτων να το φέρει στην εκπαίδευση, όχι γενικώς και αορίστως, με αόριστες ιδέες, πολύ συγκεκριμένα, και μπορώ να κάνω μια συγκεκριμένη πρόταση τώρα, στην οποία μπορούν να πέσουν κάποια λεφτά και να έχει απόδοση μαζικής κλίμακας, που είναι να εισαχθεί στο λύκειο, στη μέση εκπαίδευση, όχι στα πανεπιστήμια φυσικά. Στη μέση εκπαίδευση, ο προγραμματισμός ως υποχρεωτικό μάθημα. Δηλαδή, αν οι κυβερνήσεις πιστεύουν ότι πρέπει τα παιδιά σε αυτή την ηλικία να υποχρεούνται να μάθουν καλά αρχαία ελληνικά, γεωμετρία, χημεία, δεν λέω τα θρησκευτικά, τα οποία είναι. Όλα αυτά, πώς είναι δυνατόν να πιστεύουν ότι δεν πρέπει να διδαχθούν τα παιδιά προγραμματισμό, και μετά να λένε ότι στηρίζουμε όμως την τεχνολογία, την επιχειρηματικότητα και θέλουμε η κοινωνία μας να αναπτυχθεί? Δεν ταιριάζει, γιατί πολύ απλά. Λείπουν οι θέσεις εργασίας που λένε τώρα ότι λείπουν και νομίζουμε ότι είναι πολλές. Δεν είναι πολλές, είναι λίγες. Αυτό που θα συμβεί τα επόμενα 5 με 10 χρόνια θα είναι αρμαγεδόνας στην έλλειψη τεχνολογικών χεριών και να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις αλλά και τα κράτη να ψηφιοποιηθούν όσο θέλουν να ψηφιοποιηθούν. Είχε πει ο Andreas το software is eating the world. Έτσι. Θα μας καταπιεί το software και εμείς θα μείνουμε πίσω. Αν δεν γίνει αυτό, να βγάλουμε μαζικά προγραμματιστές από τα σχολεία. Και αυτό το λέω με την έννοια μάλιστα ότι οι καλύτεροι από τους μαθητές που θα είναι στην πληροφορική, μάλλον στον προγραμματισμό, όχι πληροφορική, δεν μιλάω για να μαθαίνουν Word, έτσι, προγραμματισμό, οι καλύτεροι από αυτούς θα μπουν στα μαθητή μετά και θα γίνουν πολύ μεγάλοι τεχνολόγοι. Οι υπόλοιποι που δεν θα μπουν όμως, ζητώ συγγνώμη που έχω φάει το χρόνο, οι υπόλοιποι που δεν θα μπουν θα γίνουν σαν και εμένα. Εγώ ήμουνα αυτοδίδακτος προγραμματιστής. Στα 35 μου αποφάσισα να μάθω προγραμματισμό και να γυρίσω, να αλλάξω καριέρα και ένα με δύο χρόνια μάθαινα προγραμματισμό από βιβλία. Αυτός ο αστείος προγραμματισμός, δεν ήμουν πραγματικά επιστήμονας, έτσι. Αυτά όμως που έμαθα με βοήθησαν να κάνω όλα όσα έκανα μετά στην πορεία. Μόνο και μόνο αυτοδίδακτα έμαθα προγραμματισμό από βιβλία που παράγγειλα από την Amazon. Φανταστείτε αυτά τα παιδιά σε πολύ νεότερες ηλικίες να μάθουν χωρίς να γίνουν όμως απαραίτητα μεγάλοι επιστήμονες. Θα πλημμυρίσει η κοινωνία με άτομα που έχουν αυτή τη δεξιότητα και θα την χρησιμοποιήσουν είτε σαν designers, είτε σαν επιχειρηματίες, είτε σαν οτιδήποτε άλλο. Είναι θεμελιώδες να βάλουμε στη μέση εκπαίδευση, αν όχι νωρίτερα, τον προγραμματισμό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ όλους θερμά. Νομίζω.